Στο θέμα της ημέρας βέβαια είναι το lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Lockdown όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στις περιοχές του Οροπεδίου της Ιτίας και της Ιεράπετρας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη. Κύριε Στεφανάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και στον Οροπεδίου Λασιθίου. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ζερβός, είπε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι αδικία lockdown σε περιοχές όπως του Οροπεδίου, Λασιθίου, της Ιτίας, της Ιεράπετρας. Η θέση της Δημοτικής Αρχής ποια είναι στο Οροπέδιο? Κοιτάξτε, δεδομένης της απόφασης για μέτρα αυξημένου κινδύνου σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς, να τηρήσουμε τα μέτρα σχετικά με την περιοχή μας, αν και είμαστε ακόμα καθαροί από κρούσματα. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι άνω των 75 ετών, αγγίζουν το 49,7% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου. Οπότε τα μέτρα αυτά, όποια και αν είναι, είναι θεμητά και θα πρέπει να υπακούσουμε. Οι εμβολιασμοί πώς πάνε, γιατί μιλάμε για μέτρα. Απ' την άλλη πλευρά, ωστόσο, η πολιτεία κάνει το καθήκον της με επίσπευση εμβολιασμών, γιατί μιλάτε για ένα μέσο όρο ηλικίας που είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που ζητάμε, και μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητάμε από την πολιτεία να επισπεύσει τη διαδικασία με τα μέτρα. Η πληροφορία που έχουμε από τη Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας είναι ότι θα ξεκινήσουν 8 με 10 του Φλεβάρι, θα ξεκινήσουν και εδώ οι εμβολιασμοί. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν έρθει τα εμβόλια. Υπάρχει καθυστέρηση, Δήμαρχε. Υπάρχει καθυστέρηση. Το χειμώνα, πριν την αλλαγή του χρόνου, συζητούσαμε ότι γύρω στις 22 του Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Ναι. Και έχει εξοπλιστεί και το κέντρο υγείας με ειδικό θάλαμο που θα γίνονται οι εμβολιασμοί, ειδικά για τους υπερήλικες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για περιοχές ορεινές, απομονωμένες, με τον πληθυσμό να αγγίζει το 50% που με υπερήλικες. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, το ότι τα κρούσματα έχουν έρθει η πόρτα μας, ας το πούμε έτσι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και θα πρέπει να τηρήσουμε με βλάβια τα μέτρα. Να σταθούμε στο γεγονός ότι ένα τοπικό lockdown φέρει και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Ναι, βέβαια. Ένα τοπικό lockdown φέρει επιπτώσεις, όμως θεωρούμε ότι θα είναι σύντομο, μέχρι να σβήσουν οι πυρήνες που έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές που έχουν έξαρση. Οπότε θεωρούμε ότι σύντομα θα λήξει αυτό το επίπεδο, το αυξημένο επίπεδο κινδύνου. Όμως αυτό, ακόμα και να λήξει το αυξημένο επίπεδο κινδύνου, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβουμε επιπλέον μέτρα εμείς ως περιοχή, ναι, και να φροντίσουμε και με ενδεχόμενους ελέγχους, υγειονομικούς ελέγχους, να τηρούνται τα μέτρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί το ξαναλέμε ότι ο κορονοϊός είναι πολύ κοντά μας. Υγειονομικούς ελέγχους, rapid test, ακριβώς, αυτό αναφέρεται. Υπάρχει, ναι, κάποιος σχεδιασμός, υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες συγκεκριμένες? Υπάρχει σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή να ξεκινήσουμε προμήθεια rapid test και να ξεκινήσουμε να κάνουμε, όποιος εθελοντικά βέβαια προσφέρεται, να κάνουμε και στις οικίες του από εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Θα προσλάβει ο Δήμος. Δήμαρχε, διαδικασία αυτή, ναι, ναι, στα σχολεία απουσίες είχαμε σήμερα, επίσημη πρώτη των γυμνασίων. Τα γυμνάσια είναι ανοιχτά, σωστά, και στο Οροπέδιο. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Οι μαθητές πήγαν, βέβαια, σχολείο? Από ό,τι ξέρω, ναι, πήγαν οι μαθητές στο σχολείο. Δεν είχαμε ιδιαίτερα θέματα με μαθητές, με γονείς που δεν άφηναν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο, όχι. Όμως έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι οι οποίοι μετακινούνται και διδάσκουν και σε άλλα σχολεία εκτός του Δήμου μας. Ναι. Και μάλιστα σε κάποια σχολεία από αυτά είχαν διαπιστωμένα κρούσματα. Το οποίο μας ανησυχεί, βέβαια. Κάναμε. Αναφέρεστε πρωτοβάθμια, αναφέρεστε σε δημοτικά. Και δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια. Ο Δήμος έχει ανοίξει τη διαδικασία, συνεργασία με τις διευθύνσεις. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει το rapid test. Αρνητικά ήταν όλα, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα ασφαλές επίπεδο. Οι πολίτες, οι δημότες, ναι, πώς έχουν πάρει αυτές τις τελευταίες αποφάσεις? Οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες με τις μετακινήσεις που υπάρχουν περιορισμοί, είναι ένα θέμα. Υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί και ιδιαίτερα τώρα μετά τις 6 ώρα το απόγευμα που έχουμε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Υπάρχουν ζητήματα στη μετακίνηση του κόσμου και ιδιαίτερα στους παραγωγούς. Για τις εργασίες τους, κτηνοτρόφοι για τα ποιμνιοστάσια τους, τα σπίτια τους.
Δεν είναι κάτι το εύκολο. Ωστόσο, έχουν αποδεχτεί την όλη διαδικασία, γιατί το ξαναλέω ότι είμαστε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστούμε κρούσματα λόγω του μεγάλου ορίου της ηλικίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και αυτό μας βάζει και σε μια θέση ευθύνης για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο, με τους συνεργάτες μου, κάναμε σχεδιασμό. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστήσω.